Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, Πάρη μου. Νομίζω ότι όπως και ο Ολυμπιακός προχτές, έτσι και ο ΠΑΟΚ χτες έστειλε αρκετό κόσμο στον Κουβά. Θα μου θέλεις να το πω αυτό. Έτσι, πολλοί περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει και μάλιστα και πάνω από ένα γκολ. Σε αυτό το χτες είναι το 1-1 με την Λεύκη Σόφιας, ακόμα και ότι θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Τέλος πάντων, αυτό δεν ήρθε. Στην Αθήνα φαίνεται να αρχίζει να επικρατήσει σιγά σιγά ηρεμία στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι φτάσαμε στο τέλος μιας δεύτερης συνεχόμενης ευρωπαϊκής εβδομάδας και μπροστά του υπάρχει μια τρίτη. Κάπως φεύγουν λίγο αυτά τα σύννεφα για τον Μαρτίν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι στα σκηνιά ή στη γωνία ο Πορτογάλος τεχνικός όσον αφορά το μέλλον του στους Ερυθρολεύκους. Μάλιστα, με στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να ανακοινώθηκε επίσημα και ο Λάιτνερ, ο Ισραηλινός, ο οποίος από προχτές το πρωί βρίσκεται στην Αθήνα. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει και τυπικά την απόκριση του Σλοβαίνου Βέρμπιτς μετά και το χθεσινό του 2-1 επί της Φόλεδα με στη δική του πρόβα Τενεράλε για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Την ΑΕΚ υπάρχει ηρεμία. Η Super League μπορεί να μην έχει ανακοινώσει, εκτός και αν μου έχει διαφύγει, αλλά φαίνεται πως βάζει βραδινά αρκετά παιχνίδια των πρώτων αγωνιστικών στα τέλη του Αυγούστου, δεδομένου ότι είναι και υψηλά το θερμόμετρο. Μαθαίνω ότι είναι σε ώρα Champions League το ΠΑΟΚ Πανετολικός, και τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι προγραμματισμένο για τις 10 παρατέταρτο την πρώτη αγωνιστική και ότι το Πανετολικός Άρης, που επίσης ενδιαφέρει για τη δεύτερη αγωνιστική, είναι προγραμματισμένο για τις 9.30 το βράδυ. Δηλαδή αρκετά βραδινά παιχνίδια τα πρώτα των ομάδων μας από την Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με αντίπαλο την ομάδα του Αγρινίου. Και πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε στις 2 παρά, να πούμε και στο μπάσκετ, τη μοναδική μεταγραφή που έχει βγει προς τα έξω και επίσημα αυτή τη επιτροπή του Σαρίλ στον Προμηθέα, και ως σημείο της ημέρας, με την ελπίδα ότι θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο, το είπα σωστά, ευτυχώς, με την τρίτη την εβδομάδα μας, πρεμιέρα στην Τσάμπιονς της Αγγλίας, Χάντερσφιλντ Μπέρνλι, σε απόδοση 2.57 τη σημεία αυτή το διπλό για την Μπέρνλι, ώστε να μπει με το δεξής υποχρεώσει στην Τσάμπιονς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σελεπίδη. Να είστε καλά. Καλό φινάλε εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είστε καλά.